Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους 15,5 μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμφανίστηκαν διάφορα σενάρια που αποσκοπούν στην ακύρωση της πορείας της και στην απώλεια της δεδηλωμένης. Όταν το σενάριο της αριστερής παρένθεσης μπήκε, προσωρινώς υποθέτω, στο σιρτάρι, έπρεπε να εφευρεθεί άλλο. Επιλέχθηκε αυτό της αποδόμησης του ηθικού πλεονεκτήματος αυτής της κυβέρνησης και κυρίως του ηθικού πλεονεκτήματος του αριστερού σκέλους της. Η διαφαινόμενη απώλεια του ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της μέσω αυτού χειραγώγησης κοινής γνώμης με παραπληροφόρηση, απόκρυψη και κατασκευή ειδήσεων, χυδαιότητα και πολλά άλλα, επέτεινε τον πανικό και επιτάχυνε την προσπάθεια αποδόμησης. Έτσι εμφανίστηκε το φαινόμενο να υπερασπίζονται δήθεν την ελευθεροτυπία οι κατεξοχήν βιαστές της. Εμφανίστηκε το φαινόμενο να υπερασπίζονται δήθεν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης οι διαχρονικώς επεμβαίνοντες και μονίμως ευνοούμενοι. Εμφανίστηκε το φαινόμενο οι αρχιερείς της διαπλοκής να αντιμάχονται την δήθεν νέα διαπλοκή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μόλις 3 χρόνια έχουν περάσει από την 4 Τετάρτου του 2013, όταν με εκπρόθεσμη τροπολογία τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια ψήφισης επενδυτικού νόμου, απαλλάχθηκαν από την ενδεχόμενη δίωξη για κακουργηματική απιστία τα μέλη των διοικήσεων τραπεζών που είχαν χορηγήσει δάνεια στα κόμματα του πρώην δικοματισμού. Η απαλλαγή αφορούσε και τα ήδη χορηγηθέντα και εκκρεμή δάνεια. Ήταν τότε που οι εισαγγελείς διαφθοράς είχαν φτάσει στον πυρήνα της δεδαλώδης διαδρομής αυτών των δανείων και της με όρους σκανδάλου χορήγησής τους και είχαν καλέσει τους οικονομικούς υπεύθυνους των κομμάτων αυτών για εξέταση. Αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι τα δάνεια αυτά ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα δύο κόμματα ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία χορηγήθηκαν με μοναδική εγγύηση τις μελλοντικές κρατικές χορηγίες βάσει των μελλοντικών τους ποσοστών στις εκλογές, όταν για να χορηγηθεί δάνειο σε ιδιώτη ή επιχειρηματία οι τράπεζες ευλόγως αξιώνουν εγγύησεις εμπράγματες ή ισχυρές και παρούσες ενοχικές, όπως αξιόγραφα εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καθημαγμένη κοινωνία δικαίως αξιώνει την επιστροφή αυτών των χρημάτων που θα μπορούσαν να καλύψουν πολλές από τις ανάγκες της σε μισθούς, συντάξεις ή πρόνοια. Όμως η διαπλοκή είναι τρίγωνο. Εκτός από το παλιό πολιτικό σύστημα και τις τράπεζες, σκέλος της είναι και οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Των μέσων μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν το παλιό πολιτικό σύστημα. Το σκέλος αυτό, είτε ως εταιρείες είτε ως πρόσωπα, έλαβε θαλασσοδάνεια ύψους άνω των 850 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται. Δάνεια με αστείες εγγυήσεις, εκ των οποίων οι εμπράγματες ουδόλως καλύπτουν τα χορηγηθέντα ποσά. Ακούστηκε εδώ για έναν αμυγδαλεώνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας είμαστε εδώ και καθημερινώς αποδεικνύουμε ότι η προσπάθεια αποδόμησης του ηθικού πλεονεκτήματος δεν πρόκειται να καρποφορήσει. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είμαστε ίδιοι, ότι δεν έχουμε αναφορές με το παλιό πολιτικό σύστημα. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης κατά των διαπλεκομένων συμφερόντων, όχι μόνο επειδή αυτό αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας, αλλά και επειδή η επιτυχής έκβαση αυτού του αγώνα πρόκειται να βαθύνει και να πλατείνει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αφορά δηλαδή την ίδια τη δημοκρατία και το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Αφορά το παρόν και το μέλλον της πατρίδας και των πολιτών της. Παρά τα τεθέντα νομικά εμπόδια, η υποσύσταση Εξεταστική Επιτροπή θα προσπαθήσει και ελπίζω ότι θα τα καταφέρει να διαφωτίσει όλες τις σκοτεινές πλευρές αυτών των υποθέσεων. Παρά την αναμενόμενη αντίδραση στις έρευνες που θα ακολουθήσουν, η υποσύσταση Εξεταστική Επιτροπή θα επιτελέσει το έργο της απερίσπαση και με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της αλήθειας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Είναι εξίσου σημαντικά για εμάς και η διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση και το χρέος και η απαλλαγή της κοινωνίας και των θεσμών από τα πλοκάμια της διαπλοκής. Ευχαριστώ.